Η εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ, αυτό που λένε ως οι εβραϊκές απόκριες, έχουν άμεση σχέση με την σύγκρουση ανάμεσα στον εβραϊκό λαό και τον αντίθετό του ακριβώς, τον καταραμένο λαό του Αμαλέκ. Ένα μάλιστα Σάββατο πριν το Πουρίμ διαβάζουμε στις συναγωγές τη λεγόμενη περικοπή Ζαχόρ, η οποία ασχολείται με τον Αμαλέκ και την πρώτη επίθεση του λαού του Αμαλέκ εναντίον του εβραϊκού λαού στην έρημο όταν είχαν βγει από την έξοδο της Αιγύπτου, από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Και ακριβώς η περασά αυτή, Αμαλέκ, αναφέρεται στην περασά Κιταβό στο βιβλίο Δεβαρίμ, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, όπου εκεί πέρα μας λέει συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Χαφχέι, στο 25 κεφάλαιο, «Ζαχόρ ετασέρ ασά λεχά Αμαλέκ μπεντέρεθ μιμιτσράι». Λέει, να θυμάσαι, λαέ του Ισραήλ δηλαδή, ό,τι σου έκανε ο Αμαλέκ στον δρόμο που βγήκες από την Αίγυπτο. Ασέρ καρέχα μπαντέρεχ βαϊζανεύ μπεχα κολ ανεξαλήμ αχαρέχα. Ο οποίος ήρθε και σε χτύπησε πισόπλατα και χτύπησε την οπισθοφυλακή, η οποία ήταν βασικά από μικρά παιδιά και γυναίκες, τα γυναικόπλετα. Βεατά αγιεφ βαϊαγκέα βελό ιρέ Ελοήμ, ιαρέ Ελοήμ. Και εσύ ήσουν, λέει, πάρα πολύ κουρασμένος και πεις δεν πίστευε στον Κύριο εκείνη την ώρα. Βεϊά, Μπεανία, Χασέμ, Ελοέχα, Λεχά, Μικόλ, Οιβέχα. Και όταν λέει ο Θεός θα σε λυτρώσει από όλες, από όλους τους εχθρούς που θα μπει στη γη του Ισραήλ, δηλαδή, Μισαβή Μπάρετς, στη γη του Ισραήλ, Ασέρα, Σέμ, Ελοκέχα, Νοτέν, Λεχά, την οποία γη θα σε δώσει ο Κύριος σε σένα, να χαλάλε ριστά, για αιώνια κληρονομιά, Τιμχέ, Ετζέφερ, Αμαλέκ, Μητάγα, τα Σωμάι, Λο, Ισκάχ. Τότε, λέει, όταν θα έχεις εξαφανίσει όλους τους εχθρούς στη γη του Ισραήλ, πήγαινε και εξαφάνισε την χε, σβήσε ετζέχρα Αμαλέκ, τη μνήμη του Αμαλέκ, μητάχα το σαμάιν, κάτω από τον ουρανό, λότισκα. Μην το ξεχάσεις αυτό ποτέ. Και αυτό το κομμάτι είναι υποχρεωτικό να το ακούσει κάθε Εβραίος και Εβραία ακριβώς το Σαββάτ πριν, το Σάββατο πριν τη γιορτή του Πουρίν. Ποιος είναι όμως αυτός ο λαός του Αμαλέκ? Αν κοιτάξουμε καλά, θα δούμε ότι ο λαός αυτός ήταν γλιστρικός λαός, ο οποίος ζούσε περίπου κατά πάσα πιθανότητα είτε ανάμεσα στο Σινά και στη Σαουδική Αραβία εκείνα τα χρόνια. Και ο οποίος έκανε μάλιστα πάρα πολλές συμφορές και στους αρχαίους Αιγυπτίους. Αλλά αυτός ο λαός θεωρείται ότι είναι ο νούμερο ένας εχθρός του εβραϊκού λαού. Και γιατί? Γιατί όταν ο εβραϊκός λαός βγήκε από την Αίγυπτο και όλοι είχαν δει τα θαύματα που είχαν γίνει στην Αίγυπτο και τις πληγές που είχαν πέσει πάνω στους Αιγυπτίους, παρόλα αυτά ο Αμαλέκ δεν φοβήθηκε να χτυπήσει τον εβραϊκό λαό και να τον χτυπήσει μάλιστα και πισόπλατα. Ήταν ο πρώτος λαός ο οποίος χτυπάει το λαό του Ισραήλ, το λαό του Ισραήλ βγαίνει από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Άρα δείχνουν οι Αμαλικίτες ότι δεν φοβούνται τον ίδιο τον Θεό. Ο σφόλος όμως του Αμαλέκ συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα. Βέβαια δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο λαό του Αμαλέκ και να τον δείξουμε. Αυτό είναι ο Αμαλέκ. Όχι. Σήμερα ο Αμαλέκ έχει διασκοπιστεί ανάμεσα σε όλα τα άλλα έθνη. Και μιλάμε περισσότερο όχι τόσο για βιολογικό Αμαλέκ, αλλά όσο για ψυχικό Αμαλέκ. Κάποιος μπορεί να έχει την ψυχική συνέχεια του Αμαλέκ. Και τι σημαίνει να είναι κάποιος Αμαλικίτης, ψυχικά Αμαλικίτης? Όταν είναι κάποιος μη Εβραίος, ο οποίος ξυπνάει κάθε πρωί και το μόνο πράγμα που έχει να κάνει είναι να μιλάει εναντίον των Εβραίων και να στρέφει όλες τις ενέργειές του εναντίον των Εβραίων. Αυτός και να πάει σε πιθανότητα, όπως λέει και ο Ραβίνος Αγκρά, ο Γκαόλ Μεβίνα, ο Ηλιάου Γκαόλ Μεβίνα, αυτός είναι Αμαλικίτης. Και τα πάσα πιθανότητα. Και ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος που συνεχίζεται από γενεά σε γενεά μέχρι την έλευση του Μεσσία και την τελική πτώση των Αμαλικιτών. Εδώ να θυμίσουμε, αν κάποιος Αμαλικίτης θέλει να κάνει να γυρίσει στο σωστό δρόμο και να σπαστεί ακόμα και τον Ιουδαϊσμό, δεκτός, ναι, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ο πόλεμος είναι ολοκληρωτικός ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ ή τους Αμαλικίτες. Ή εμείς ή αυτοί. Και η ιστορία του Πουρίν, η ιστορία της Εστέρ, της Εστήρ, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως την αποκαλούν οι Χριστιανοί, στην Τωρά, στην Ταράχ, είναι η ιστορία μιας φάσης αυτού του πολέμου. Εδώ να θυμίσουμε. Σχεδόν ο Αμαλέκ είχε εξαφανιστεί κατά την εποχή της βασιλείας του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ, του βασιλιά Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Μόνο που ο Σαούλ έκανε ένα πολύ μεγάλο σοβαρό λάθος. Λυπήθηκε τον βασιλιά των Αμαλικιτών και τον άφησε εν ζωή για κάποιες ημέρες.
Αυτός ο βασιλιάς λεγόταν Αγκάγκ. Και τότε αυτός ο βασιλιάς τις λίγες τις ημέρες που έμεινε ζωντανός μέχρι που ήρθε από φίλη Σμουέλ, ο Σαμουήλ και τον σκότωσε, κατάφερε να έχει απογόνους. Και αυτοί οι απόγονοι συνεχίστηκαν και φτάσανε μέχρι την Περσική Αυτοκρατορία. Και ένας από αυτούς έφτασε να είναι ο ανώτατος αξιωματούχος του βασιλιά Ξέρξη Αχασβερού στην Περσία, ο λεγόμενος Αμάν. Και ο οποίος αυτός ο Αμάν, επειδή ο λαός του Ισραήλ δεν πίστεψε στον Θεό και πάντα οι Αμαλικίτες παίρνουν δύναμη όταν δεν πιστεύουν ο Αμαλικός λαός στον Θεό, καταφέρουν να πάρουν με το μέρος τους όλους άλλους γκοήμ, όλα τα άλλα έθνη εναντίον του λαού του Ισραήλ. Το ίδιο έγινε και στην αρχαία Περσία. Ο Αμάν πήρε μαζί του τον Αχασβερό, τον βασιλιά Αχασβερό και τους υπόλοιπους Πέρσες και αποφάσισε να εξαφανίσει τον εβραϊκό λαό από προσώπου γης. Τελικά όμως ο Αμάν, επειδή ο λαός του Ισραήλ γύρισε στην Τζουβά, γύρισε στον δρόμο του Θεού και έδειξε δυναμικότητα, τελικά ο Αμάν έπεσε και ακριβώς εκεί που την ημέρα που ήταν να εξαφανιστεί ο εβραϊκός λαός, την ίδια ημέρα εξαφανίστηκαν οι Αμαλικίτες. Βαναφόχου, ναι, ένα μέρος των Αμαλικιτών. Βαναφόχου, τα πάντα αναποδογυρίστηκαν. Έτσι λοιπόν μας αναφέρει η Μεγκυλάτ Εστέρ, το βιβλίο της Εστέρ, προς το τέλος, στο κεφάλαιο 9ο. Μας αναφέρει τα ονόματα επίσης των 10 γιών του Αμάν που κρεμάστηκαν μαζί ή μετά τον Αμάν, στο ίδιο ακριβώς δέντρο. Και εδώ πέρα υπάρχει μια ερώτηση. Τα ονόματα αυτά είναι δύσκολα, περσικά ονόματα. Κανείς δεν καταλαβαίνει τη σημασία τους. Γιατί έπρεπε η Μεγκυλά, το βιβλίο της Εστέρ, να μας αναφέρει το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα στην εβραϊκή παράδοση, όταν διαβάζουμε την Μεγκυλά της Εστέρ, τη διαβάζουμε μία αναπνοή. Όλα γρήγορα, το ένα μετά το άλλο. Γιατί. Θα μπορούσαν να μας πούνε απλά ότι και τους 10 γιους του Αμάν τους σκοτώσανε, ναι, οι Εβραίοι μαζί με τους υπόλοιπους εχθρούς τους. Γιατί πρέπει να μας πούνε τα ονόματα. Έπειτα, αν κοιτάξουμε μέσα στην Μεγκυλά ακριβώς, αφού αναφέρει τους γιους του Αμάν, γράφει: Ασέρετ πνέ Αμάν, τους 10 γιους του Αμάν, Σορέρα Ιουντίν, του εχθρού των Εβραίων, αργού, τους σκοτώσανε. Αλλά λίγο μετά έχει το Αχασβερός, ο βασιλιάς Αχασβερός, και ζητάει από τη βασίλισσα Εστέρ, την Εβραία βασίλισσα Εστέρ, τι θέλεις άλλο να κάνουμε. Και γυρνάει η Εστέρ και του λέει: Βατόμερ Εστέρ, και του λέει η βασίλισσα Εστέρ, είμαι αλλά μελεχτό, αν ο βασιλιάς είναι καλός, γινατέν γκαμαχάρ, ας δώσει και αύριο, λα Ιεουντίν, στους Εβραίους, λα Σότ και Ντάτα Ιόμ, να κάνουν ακριβώς όπως και σήμερα. Βετασέρετ πνι Αμάν και τους 10 γιους του Αμάν, γιτλού αλλά έτσι, θα τους κρεμάσουν πάνω σε δέντρο. Και εδώ κάποιοι ρωτάνε, αφού τους σκοτώσανε, γιατί χρειάζεται πάλι η Εστέρ να λέει να δεν τους κρεμάσουν σε δέντρο. Θα μου πείτε, μήπως για να κρεμάσουν τα σώματά τους, για να φοβηθούν οι υπόλοιποι αυτοί του λαού του Ισραήλ. Πάει για παραδειγματισμό. Μπορεί, ναι, μπορεί. Αλλά ξέρουμε ότι στη Μεγκυλά υπάρχουν και μυστικά μηνύματα. Μάλιστα, στο βιβλίο της Εστέρ δεν αναφέρει ούτε μια φορά το όνομα του Θεού ξεκάθαρα. Όλα είναι πάντα με μυστικό τρόπο. Κρυμμένα, όπως λένε, Εστέρ Πανίν. Ναι, κρυμμένα. Και έτσι γυρνάμε λοιπόν και βλέπουμε κάτι άλλο. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται η Μεγκυλά της Εστέρ, το βιβλίο της Εστέρ σε ειδική εβραϊκή περγαμηνή, υπάρχει ένα έθιμο, κάποια γράμματα μέσα σε αυτά τα 10 ονόματα γιών του Αμάν να γράφονται με διαφορετικό μέγεθος. Συγκεκριμένα 4 γράμματα γράφονται με διαφορετικό μέγεθος. 3 γράφονται πιο μικρά και 1 γράφεται πιο μεγάλο. Για να τα δούμε αυτά. Πρώτα απ' όλα στο περσικό όνομα γιού του Αμάν, Παρσταντάτα. Βλέπουμε εκεί πέρα ένα εβραϊκό γράμμα ταφ, το οποίο γράφεται πιο μικρό. Μετά στο όνομα Παρμαστατά. Βλέπουμε ένα εβραϊκό γράμμα συν, το οποίο γράφεται πιο μικρό. Και μετά στο όνομα Βαϊζάτα, το τελευταίο όνομα το γιού του Αμάν, τον 10 γιού του Αμάν, βλέπουμε ένα ζάιν, εβραϊκό γράμμα, το οποίο γράφεται πιο μικρό. Αλλά επίσης στο Βαϊζάτα βλέπουμε και το πρώτο γράμμα, το βαβ, το εβραϊκό γράμμα βαβ, να γράφεται πιο μεγάλο από το κανονικό μέγεθος. Και όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, ξέρουμε ότι είναι μυστικό μήνυμα που ο Θεός μας έχει στείλει. Αλλά οι Λαβίδες δεν ήξεραν να εξηγήσουν αυτό το μήνυμα μέχρι και τις ημέρες μας τελικά αποκαλύφθηκε το μυστικό μήνυμα, η μυστική προφητεία που θέλει ο Θεός να περάσει. Αν πάρουμε τα μικρά γράμματα, ταφ, συν, ζάιν, τα εβραϊκά αυτά γράμματα, ξέρουμε ότι στον εβραϊσμό κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική αξία. Για παράδειγμα, το ταφ είναι το νούμερο 400, το συν είναι το νούμερο 300 και το ζάιν είναι το νούμερο 7. Εάν τα πάρουμε μαζί και τα προσθέσουμε, 400, 300 και 7, μας βγάζει το νούμερο 707 μαζί. 707. Και ίσως 707 μας κάνει νόημα ημερομηνίας. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ημερομηνίες 707.
μπορεί να είναι 707, μπορεί να είναι 1707, μπορεί να είναι 2707 και ούτω καθεξής. Και εδώ πάντα μιλάμε σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Έτσι λοιπόν, αν δούμε και θέλουμε να ψάξουμε για ποια χιλιετία μιλάμε, χρονολογία 707, σε ποια χιλιετία μιλάμε, εδώ έρχεται το μεγάλο γράμμα, το Βαβ, γι' αυτό είναι και μεγάλο, για να μας δείξει τη χιλιετία. Το γράμμα Βαβ στα εβραϊκά αντιστοιχεί στο νούμερο 6. Άρα μιλάμε για την έκτη χιλιετία από τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Άρα μιλάμε για τη χρονολογία 707 στην έκτη χιλιετία. Αυτό πώς το γράφουμε σε νούμερα, η έκτη χιλιετία του εβραϊσμού ξεκινάει από το χρόνο 5000, από την ημερομηνία 5000 μέχρι το 6000. Και έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα βρισκόμαστε ακόμα πραγματικά στην έκτη χιλιετία, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Άρα μιλάμε για τη χρονολογία 5707, σύμφωνα με την εβραϊκή πάντα ημερομηνία και ημερολογία. Σε ποια αντιστοιχεί αυτή η εβραϊκή ημερομηνία, 5707. Αν κοιτάξουμε, αντιστοιχεί στον χρόνο, στον γρηγοριανό χρόνο, 1947. Όμως εδώ να θυμίσουμε και κάτι άλλο επιπλέον. Η εβραϊκή ημερομηνία, η εβραϊκή χρονολογία, χρονιά, ξεκινάει βασικά από πότε, ξεκινάει την εποχή του Σεπτέμβρη, από τον μήνα Τισρή, που είναι το Ρώσο Σφανά, η εβραϊκή πρωτοχρονιά. Ναι, ενώ το γρηγοριανό ημερολόγιο, φυσικά η πρωτοχρονιά είναι τον Ιανουάριο. Με αποτέλεσμα κάθε εβραϊκή χρονιά να περιλαμβάνει δύο γρηγοριανά έτη. Και έτσι το 5707 δεν αντιστοιχεί μόνο στο 1947, αντιστοιχεί και στο 1946. Αν λοιπόν κοιτάξουμε τι έγινε μέσα από τις ημερομηνίες τις γρηγοριανές, θα δούμε ότι αρχές προς τέλη του εβραϊκού μήνα Τισρή, αφού έχει μπει ήδη ο εβραϊκός χρόνος, το 5707, αυτό που είναι στα εβραϊκά Ατασάζ, το Ταφ Σιν Ζάιν, 21 του εβραϊκού μήνα Τισρή, δηλαδή 16 Οκτωβρίου του 1946. Τότε λοιπόν βλέπουμε ότι προς το τέλος του μήνα Τισρή, του εβραϊκού μήνα Τισρή, δηλαδή εποχή Οκτωβρίου του 1946, έγινε η λεγόμενη δίκη της Νιρεμβέργης. Η δίκη της Νιρεμβέργης. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο 11 εγκληματίες Ναζί ως εγκληματίες πολέμου. Η Νιρεμβέργη επίσης δεν είναι οποιαδήποτε πόλη στη Γερμανία. Η πόλη αυτή ήταν ένα από τα άντρα του ναζισμού. Ναι, πάρα πολλές μεγάλες διαδηλώσεις των Ναζί έγιναν στην Νιρεμβέργη. Οι νόμοι εναντίον των Εβραίων, οι αντισημιτικοί νόμοι, οι νόμοι της Νιρεμβέργης θεσπίστηκαν εκεί, στην Νιρεμβέργη. Και οι δυνάμεις συμμαχίας Αγγλίας, Αμερικής και Ρωσίας επίτηδες διάλεξαν αυτή την πόλη για να καταδικάσουν και να δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου των Ναζί. Αυτό που λέμε στα εβραϊκά και στην ιστορία του Πουρίμ, «Βα αναφόχου», ναι, τα πάντα αναποδογυρίστηκαν. Ακριβώς εκεί πέρα που ήταν ισχυρή αυτή του λαού του Ισραήλ, ακριβώς εκεί έπεσαν. Και σε αυτή τη δίκη καταδικάστηκαν αρκετοί, αλλά 11 καταδικάστηκαν εις θάνατον. Βέβαια, σύμφωνα με τα προστατευτικά δικαστήρια, όταν δικάζονται κάποιοι που είναι στρατιωτικοί και οι αρχηγοί των Ναζιστών επίσης είχαν και στρατιωτική εξουσία, κανονικά τους εκτελούν με τον τρόπο του τουφεκισμού. Θεωρείται ότι είναι ευγενικός τρόπος να εκτελέσει κάποιος έναν άλλον στρατιωτικό, κάποιου άλλου κράτους. Παρ' όλα αυτά, στη δίκη της Νιρεμβέργης αποφασίστηκε να κρεμαστούν με τον απαξιωτικό τρόπο κρέμασμα σε αγχώνη, η οποία αγχώνη θα προέρχεται. Θα είναι κρεμασμένοι σε ξύλο ιδιαίτερα. Και καταδικάστηκαν σε θάνατο 10 εγκληματίες πολέμου Ναζί. Όμως, ένα βράδυ πριν την εκτέλεση, ένας από αυτούς, ο Χέρμαν Γκέρινγκ, δεξί χέρι του Χίτλερ και ο αρχηγός της Λουτφάβε, της γερμανικής ναζιστικής αεροπορίας, αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του. Και έτσι την ημέρα εκείνη βγήκανε σαν σε εκτέλεση 10 εγκληματίες Ναζί πολέμου. 10. 10. Ακριβώς την ημερομηνία Ατασάζ, Ταπ Ζιν Ζάιν, τη χρονολογία 707 στην έκτη χιλιετία, το μεγάλο Βαβ, το 5707, 1946. 10 γη του Αμαν τότε, 10 γη του σύγχρονου
αμάν του Χίτλερ, ιδεολογική γη στην δίκη της Νιρεμβέργης. Και όπου γράφει μέσα στην Μεγγυλά Μέλεχ, βασιλιάς, χωρίς να πει βασιλιάς Αχασβερός, υπάρχει μυστικό νόημα ότι αναφέρεται στο βασιλέα των βασιλέων, τον Μέλεχ Μαλαχέα Μελαχήμ, τον Ακριτό του Παρουχού, τον Θεό. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε όταν η Εστέρ λέει, ας δώσει ο βασιλιάς, ο Θεός δηλαδή, και αύριο, καμαγάρ, να κάνουν όπως και σήμερα, και ντάτ αγιόμ, μαχάρ και αύριο στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, και αύριο να κρεμάσουν τους 10 γιους του Αμάν, ακριβώς σε δέντρο. Αλλά όταν τους κρεμάγαν, το πιο ακόμα ιδιαίτερο είναι ότι ένας από αυτούς, ο Ιούλιους Στράιχερ, ο εκδότης της αντισημιτικής ναζιστικής εφημερίδας Der Strummer, όταν του περάσατε τη ζηλιά στο λαιμό, μέσα σηκώθηκε και φώναξε προς τους στάσους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν εκεί τα εξής, στα γερμανικά. Πουρίν Φίστ, δηλαδή γιορτή του Πουρίν, 1946. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Γιορτή του Πουρίν 1946. Ο ναζιστής Στράιχερ, ο εγκληματίας Στράιχερ, ήξερε πάρα πολύ καλά τι εννοούσε. Ήξερε πολύ καλά το μήνυμα της Μεγγυλά Εστέρ, το μήνυμα της ιστορίας της Εστέρ, που υπάρχει ήδη κρυμμένο από τα αρχαία χρόνια μέσα στην ίδια την ιστορία της Εστέρ, μέσα στις περγαμηνές της ιστορίας της Εστέρ. Γιατί αυτή ακριβώς η Ναζί, η αρχική των Ναζί ήταν αμαλικίτες και το ήξεραν. Ήξεραν πολύ καλά από πού προέρχονται και ποιος είναι ο ρόλος τους δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο. Το θέμα είναι αν εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Και έκανα και μία έρευνα. Ήθελα να δω τι λένε οι νεοναζίτες σήμερα επάνω στο θέμα. Υπάρχει λοιπόν ένας νεοναζιστής, ψευτοϊστορικός, αρνητής του Ολοκαυτώματος, Άγγλος, ο οποίος λέγεται David Irving, και ο οποίος έχει γράψει διάφορα βιβλία αναθεωρητισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέρ των Ναζί. Έτσι έχει αφιερώσει και βιβλίο στη δίκη της Νιρεμβέργης. Εκεί λοιπόν ο Irving, ο ναζιστής Irving, κάθεται και γράφει ότι ο Στράιχερ ακριβώς είπε αυτή τη ρίση. Και αυτή η ρίση μάλιστα εμφανίζεται επί εποχή στην Αμερικανική δημοσιογραφία, όπως το New York Times. Και μάλιστα κάθεται ο Irving, ο ναζιστής, νεοναζιστής Irving, και αναφέρει ακριβώς τι είναι η γιορτή του Πουρίν. Ναι, και αναφέρει ότι πρόκειται για συνεχόμενη μάχη από γενιά σε γενιά. Ντόρ λε ντόρ, μεταξύ του λαού του Ισραήλ και ανάμεσα στους Αμαλικίτες. Δεν κατηγορούμε ότι όλοι οι Γερμανοί ήταν Αμαλικίτες. Όχι. Οι Αμαλικίτες υπάρχουν μέσα σε κάθε λαό. Και ανάλογα σε εποχές κρίσης, οι Αμαλικίτες και ένα εβραϊκός λαός δεν τηρεί το σωστό δρόμο, οι Αμαλικίτες παίρνουν δύναμη και τραβάνε το λαό μέσα στον οποίο βρίσκονται σε κάθε γενιά μαζί τους. Άρα οι Αμαλικίτες είναι διασκοπισμένοι σε διάφορους λαούς σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας λαός και μόνο σήμερα είναι Αμαλικίτες. Έτσι, οι Γερμανοί δεν είναι όλοι Αμαλικίτες, όπως και οι Άραβες σήμερα δεν είναι όλοι Αμαλικίτες και ούτω καθεξής. Ιδεολογικοί, ψυχικοί Αμαλικίτες υπάρχουν διασκοπισμένοι παντού και τους βρίσκουμε παντού. Το θέμα είναι ότι αν ο εβραϊκός λαός στηρεί το σωστό δρόμο του Θεού και είναι δυναμικός και έχει υπερηβραϊκή υπερηφάνεια και έχει αυτό σεβασμό έτσι ώστε να εμπνέει σεβασμό και στους άλλους, τελικά δεν θα αφήσει τους Αμαλικίτες μέσα σε κάθε λαό σε ώρες κρίσης να πάρουν δύναμη και να τραβήξουν το λαό με το μέρος τους. Με τη βοήθεια του Θεού, αν καταλάβουμε αυτό το μήνυμα, γιατί δυστυχώς οι Αμαλικίτες το καταλαβαίνουν μερικές φορές περισσότερο και από τους ίδιους τους Εβραίους. Και έτσι θα έρθει η ώρα που αν οι Αμαλικίτες θα κηρύξουν στον τρόνο του Θεού, την χέτζε χαραμαλέκ, θα εξαφανίσουμε από προσώπου γης τους Αμαλικίτες, θα εξαφανίσουμε από προσώπου γης τους κάθε αληθινούς πραγματικούς αντισημίτες που μισούν τον εβραϊκό λαό με μίσος, ζήλια και φθόνο αληθινό μέσα στην καρδιά τους. Αυτούς, τους σπόρους του Αμαλέκ, τους αρχηγούς των Ναζί, τους αρχηγούς των Νεοναζί, τους αρχηγούς των κάθε αντισημιτικών κινημάτων κάθε απόχρωσης. Όλοι αυτοί θα έρθει η μέρα που αν δεν γυρίσουν στον νόμο του Θεού θα πέσουν κάτω από τα εβραϊκά χέρια γρήγορα στις ημέρες μας. Και όπως μας λέει ο Θεός, και να μην το ξεχνάμε, λό της Καχ. Μην το ξεχάσεις αυτό, λαέ του Ισραήλ. Και εδώ πέρα, απλά, να κάνουμε και ακόμα μία νήξη. Στην Γεμαρά, στο Ταλμούντ. Στο Ταλμούντ που είναι αφιερωμένο στη Μεγγυλά της Εστέρ, στην ιστορία της Εστέρ. Όπως λέμε στον τόμο, Μασέχετ Μεγγυλά, που είναι αφιερωμένο ο τόμος αυτός στη Μεγγυλά, τη Μεγγυλά της Εστέρ. Εκεί αναφέρονται διάφορα ιδιαίτερα πράγματα. Για παράδειγμα, στη σελίδα 6α, εκεί αναφέρεται το εξής σημαντικό θέμα.
έρχεται και λέει ο Ραβίνος Ιτσχάκ, και μιλάμε για το Βαβυλωνιακό Τελμούδ, πολλά χρόνια, ναι, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αρχαία χρόνια. Έρχεται, λέει, ο Ραβίνος Ιτσχάκ και λέει, ποιο είναι το μήνυμα αυτό που γράφεται στην Τωρά, στους ψαλμούς βασικά, στους ψαλμούς του Δαβίδ, 140, ναι, στίχος 9. Τι είναι αυτό που γράφει? «Αλ τιτέν ασέμ με αβέι ρωσά ζεμπαμό, αλ ταφέκ γερούμου σέλα». Λέει, «Ω Κύριε, μην δώσεις σε αυτόν τον άδικο να βγάλει τον κρίκο από τη μύτη του». Να θυμίσουμε ότι τα άγρια θηρία κάποτε, τα άγρια ζώα, τους βάζανε ένα κρίκο, το οποίο τον δένανε, για να μην μπορούν τα ζώα αυτά να φύγουν και να κάνουν κακό. Και λέει, «Μην βγάλεις από τον άδικο τον κρίκο από τη μύτη του». Έτσι ώστε οι δίκαιοι, ναι, οι υπόλοιποι οι δίκαιοι, να σε εξυμνούν σέλα. Αμάρ Ιακώβ λιφρέα κατ' Παρχού, και έγινε ο Ραβίνος Ιτσχάκ και το εξηγεί τώρα. Ήρθε, λέει, ο Πατριάρχης Ιακώβ μπροστά στο Θεό και του είπε, «Ριμπόινος ελαολάμ, δημιουργέ, ευλογημένη δημιουργέ του κόσμου». «Άντι τέν λεσάβ αρασά», μην βγάλεις και μην δώσεις στον άδικο Εσάβ. Και εδώ να θυμίσουμε, ο Εσάβ, ο δίδυμος αδερφός του Ιακώβ, είναι ο πατέρας, ο πρόγονος του λαού του Αμαλέκ. Μην δώσεις λοιπόν στον άδικο Εσάβ να κάνει σύμφωνα με την καρδιά του, αυτά που θέλει, σύμφωνα με την καρδιά του. «Ζεμαμό αλ ταφέκ», ναι, τον κρίκο μην τον βγάλεις από τη μύτη του. «Ζου», μας λέει η Γεμαρά, μας λέει το Ταλμούδ, «Γερμάμια σελεντόμ». Και κυριότητα λέει, αυτή είναι, λέει, η Γερμάμια του Εντόμ. Και εδώ να θυμίσουμε, ο Εσάφ έχει ένα απόγονο τον Εντόμ, και από τον Εντόμ μετέπειτα βγαίνει ο Αμαλέκ, ο λαός του Αμαλέκ, σύμφωνα με την βίβλο. Και λέει, αυτή είναι, λέει, η Γερμάμια του Εντόμ. Αλλά τι είναι η Γερμάμια? Έρχεται λοιπόν ο Ραβίνος Ελιάου Γκαόν Μιβίνα, πολλά χρόνια πολύ πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, και εξηγεί κάπου αλλού στον τόμο Γιώμα του Ταλμούντ, σελίδα 10α, τα εξής. «Γερμάμια», «Γερμάμια», λέει, «είναι Γερμάνια». Η Γερμάμια είναι η λεγόμενη Γερμανία. Και λέει, «αυτή είναι η Γερμανία του Εντόμ. Σήμα, λέει, εν γιοτσίν ουμαχριβίν κόλο λαμπουλό», που αν, λέει, απελευθερωθούν από αυτό το κρίκο και ενωθούν όλοι μαζί, τότε, λέει, θα φέρουν καταστροφή σε όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν επίσης το μήνυμα συστικά με τη Γερμανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Αμαλικίτες, οι Ναζί, κατάφεραν να πάρουν την εξουσία και να φέρουν την κατάσταση εκεί που τη φέρανε. Ας το καταλάβουμε αυτό και ας ενισχυθούμε, και με τη βοήθεια του Θεού, ένας δυνατός εβραϊκός λαός, με πίστη στον Κύριο, στον Θεό, στην Τωρά και με εβραϊκή υπερηφάνεια, θα μπορέσει να αντισταθεί μπροστά σε κάθε Αμαλικίτη. Χαγ Πουρήμ του Σαμέα. Να έχουμε ένα χαρούμενο και καλό Πουρήμ.